Το τοπικό σχέδιο υλοποιεί τοπική αναπτυξιακή σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών, ανέρχων και νέων επιστημόνων στον αγροπεριβαλλοντικό και αγροδιατροφικό τομέα. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε νέους αγρότες, άνεργους, αποφύτους, ΑΕΤΕΗ ή με χαμηλότερα προσόντα και γραμμένους στα μητρώα του ΟΕΔ, νέους επιστήμονες όπως γεωτεχνικούς και οικονομολόγους, κατοίκους των Δήμων Τοπίρου, Αυδείρων, Μίκης και της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης και στόχος η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΝΑΣΑ Αγροτικού Χώρου Ξάνθης επιδιώκει να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εργασιακή ένταξη ανθρώπων της περιοχής και να ωφεληθούν πρακτικά. Είτε είναι στο χώρο των νέων αγροτών, είτε στο χώρο των ανέργων, είτε στο χώρο των νέων επιστημόνων που είναι άνεργοι ή και στο χώρο της νεανικής επιχειρηματικότητας. Θέλουμε σε όλους αυτούς να δώσουμε μια δυνατότητα να υποστηρίξουν την εργασιακή τους προοπτική και υπόσταση, να αποκτήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να μπορέσουν να ενταχθούν στον αντίστοιχο κλάδο, στον αντίστοιχο τομέα. Ιδιαίτερα αυτή την εποχή της κρίσης, πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο σχέδιο έχει πολύ μεγάλο κοινωνικό αντίκρισμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει και απευθύνεται αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε έναν ευρύ κύκλο ανέργων. Ναι. Η πράξη απευθύνεται σε ανέργους αποφύτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΕΔ, σε ανέργους με χαμηλότερα τυπικά προσόντα, επίσης όμως να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΕΔ, σε νέους αγρότες και σε νέους επιστήμονες όπως είναι γεωτεχνικοί, οικονομολόγοι και άλλες ειδικότητες, ειδικότητες όμως που να είναι κοντά στον αγροτικό τομέα ή να μπορούν να διευκολύνουν τους ανθρώπους που ασχολούνται στον αγροτικό τομέα. Είναι ο βασικός στόχος της ΑΝΑΣΑΣ είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών και μέτρων για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και για υποβοήθηση της επιχειρηματικότητας. Θέλουμε πρακτικά να βοηθήσουμε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας 120 άνθρωποι, νέοι αγρότες, άνεργοι και νέοι επιστήμονες. Πού θα μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι? Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους κατατόπους δήμους, γιατί καλύπτει όλη την περιοχή της Ξάνθης αυτό το σχέδιο, στο Δήμο δηλαδή Τοπίρου, στο Δήμο Μίκης, στο Δήμο Αυδείρων και στην Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης, καθώς και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Τέλος, ο ίδιος τόνισε ότι το τοπικό σχέδιο θα υποστηρίξει τις προσπάθειες οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, μιας και 6 στους 10 νέους πτυχίουχους είναι μακροχρόνια άνεργοι και γι' αυτό προσπαθούμε να δώσουμε νέες προοπτικές εργασίας για το μέλλον. Να σημειώσουμε κλείνοντας πως η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους να κάνουν χρήση του σημαντικού αυτού εργαλείου είναι η 17η Ιουνίου.